η μοναδική γυναίκα που εργάζεται ως διανομέας τροφίμων στις Σέρες, οργισμένη μετά την επίθεση σε συναδέλφους της, ξεσπάει μιλώντας την Ελένη Μωραΐτη και την εκπομπή κάθε μεσημέρι για τους κινδύνους στην εργασία της. Δεν διστάζει μάλιστα να τονίσει ότι είναι έτοιμη να κόψει τα χέρια σε όποιον της επιτεθεί. Το να πάω όμως εγώ για ένα μεροκάμα το 20-30-50 που έχω οικογένεια, έτσι. Εμένα έχει πεθάνει ο παπάς μου 16 χρόνια και ζω με την μητέρα μου, ας πούμε, και δεν έχω φτιάξει τη ζωή μου μόνο και μόνο γιατί ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα αποκλειστικά. Αν εγώ είμαι να τρέμω, να πάω μια παραγγελία και να με σκοτώσουν, επειδή δεν γουστάρουν να με πληρώσουν, συγγνώμη που θα το πω, αλλά πριν προλάβουν να με σκοτώσουν, θα τους κόψω εγώ τα χέρια. Είστε έτοιμοι και γι' αυτό λοιπόν, έτσι. Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη να τους κόψω τα χέρια, οποιονδήποτε με ενοχλήσει και οποιονδήποτε με παρενοχλήσει. Η Κωνσταντίνα είναι στο επάγγελμα αυτό από μικρό παιδί, όπως λέει, και αγωνίζεται να βγάλει το ψωμί της και να ζήσει την οικογένειά της. Δεν είναι μόνο οικογενειάρχες, μόνο φοιτητές. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι σουρωμένοι, είναι άλλου είδους πιωμένοι, πηγαίνουμε σε πλατείες, πηγαίνουμε σε απόμερα σημεία. Δεν γνωρίζεις τι μπορεί να έχει ο ένας και ο άλλος τι να κάνει. Γιατί όσο εγώ είμαι κορίτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι άντρες και είμαι το μοναδικό κορίτσι, ας πούμε, μέσα στην πόλη των Σερών. Αλήθεια. Και ένα ακόμα κορίτσι υπάρχει σε μια πιτσαρία, το οποίο είναι τώρα πρωτοεμφανιζόμενο. Και φανταστείτε τώρα να πάει αυτή η κοπέλα 23-24 χρονών, να πάει παραγγελία και που είναι αύγαλτη. Γιατί εγώ έχω τη μεγάλη εμπειρία, ας πούμε, στο delivery. Μπορώ να γνωρίζω και να καταλάβω και από μακριά ακόμα φτάνοντας τι μπορεί να συμβεί και να κόψω το μηχανάκι και να φύγω, να μην την παραδώσω. Αυτό το κορίτσι, αν το επιτεθούν, τι μπορεί να γίνει. Για το συγκεκριμένο περιστατικό της επίθεσης συναδέλφων της στις Σέρες, μεταφέρει την οργή όλων των πακετάδων στην πόλη και, όπως λέει χαρακτηριστικά, τους κρατάει με νύχια και με δόντια να μην χτυπηθούν με τους δράστες. Την τιμωρία θα την εισπράξουν από την αστυνομία. Εγώ κρατάω με νύχια και με δόντια συναδέλφους μεγάλους να μην κατεβούμε κάτω. Αχα. Τους κρατάω με νύχια και με δόντια. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να χτυπηθούμε. Σωστά. Για να είναι μέρες που μοιάζουν, είναι μέρες που αγαπιόμαστε. Περνάμε τόσα με καραντίνες, τόσα με αυτό το πράγμα που συμβαίνει όχι μόνο στην πόλη μας αλλά παγκοσμίως. Αλλά το θέμα είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει για τη δική μας την πόλη. Στο μεταξύ, η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, το περιστατικό δεν είναι το μόνο και γι' αυτό αναμένεται να κινηθούν θεσμικά ώστε να δοθεί τέλος σε παρόμοια επεισόδια. Οι δράστες, να ξέρετε, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εξακριβωθεί και είναι. Ναι. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Έχουν αναγνωριστεί από τους παθόντες. Ήδη πάντως, οι διανομείς στις Σέρες ετοιμάζονται να οργανωθούν σε σωματείο και τις επόμενες μέρες θα κάνουν τις σχετικές κινήσεις. Εγώ ζητάω τη βοήθεια του κυρίου Απιδόπουλου, μια που βγήκε, ναι, να μπορέσουμε να ενσωματωθούμε έστω όσοι χρειαζόμαστε και όσοι θέλουμε, είτε και από κούριερ, είτε και από διανομείς, να φτιάξουμε επιτέλους ένα σωματείο.